Όπως καταλάβατε και από το χαρακτηριστικό ήχο, ο κινητήρας είναι τρικύλινδρος. Το νέο app μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, παρόλα αυτά η ανάρτησή του διαχειρίζεται πολύ καλά το μέγεθος και το βάρος του αμαξώματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός στις στροφές να νιώθει ασφαλή. Ο κινητήρας συνδυάζεται με κυβότιο ταχύτητων 5 σχέσεων. Το κούμπομα είναι θετικό και ο συμπλέκτης είναι ελαφρύς, κάτι που θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα στην κίνηση μέσα στην πόλη. Αεροδυναμικοί θόρυβοι υπάρχουν, ιδίως όταν η βελόνα από το ταχύμετρο ξεπεράσει τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το αυτοκίνητο προορίζεται κυρίως για τη χρήση μέσα στην πόλη. Δεν είναι sportif, δεν είναι σβέλτο. Γι' αυτό το λόγο, το αστικό περιβάλλον είναι ο ιδανικός τόπος κίνησης. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πει όχι και δεν θα δυσαρεστήσει τους επιβάτες του σε μια διαδρομή εκτός των ορίων της πόλης. Χαρακτηριστικό σημείο του αυτοκινήτου είναι το εμπρόσθιο μέρος, με το μεγάλο λογότυπο και την απουσία ουσιαστικά μάσκας. Το μοναδικό που υπάρχει είναι αυτή εδώ η σχισμή και η αεραγωγή στον προφυλακτήρα. Ενώ τα φωτιστικά σώματα έχουν αυτό το διάφανο κρύσταλλο. Στόχος ήταν να κρατηθεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει ένας διακόπτης για τα ηλεκτρικά παράθυρα σε κάθε πόρτα. Δηλαδή, θέλετε να ανοίξετε το παράθυρο του συνοδηγού, πρέπει να απλώσετε το χέρι σας στην άλλη μεριά του αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλή και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος στις λεπτομέρειες, όπως είναι η συναρμογή των πλαστικών με των μεταλλικών επιφανειών, καθώς και οι μεντεσέδες της πόρτας. Το εσωτερικό θα προκαλέσει σχόλια. Από τη μία είναι πάρα πολύ όμορφο και με σωστή εργονομία, από την άλλη όμως τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σκληρά πλαστικά, κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει Volkswagen. Βλέπετε το κόστος πρέπει να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα για αυτό το αυτοκίνητο. Ευανάγνωστος πίνακας οργάνων με ένα μεγάλο ταχύμετρο στο κέντρο. Πλαισιώνεται δεξιά από το δίκτυο βενζίνης και αριστερά από το στροφόμετρο. Το αυτοκίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας είχε την οθόνη της Navigon, που εκτός από σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει και τις ενδείξεις της θερμοκρασίας του κινητήρα καθώς και το στροφόμετρο. Ο τρικύλινδρος κινητήρας έχει χωρητικότητα 999 κυβικά εκατοστά και αποδίδει 75 ύπους. Τα 100 χιλιόμετρα έρχονται από στάση σε 13,2 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 171 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η κατανάλωση είναι κάτω από 5 λίτρα, συγκεκριμένα είναι 4,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές ρήπων 108 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Τρίτη πόρτα του αυτοκινήτου είναι ουσιαστικά όλο το πίσω μπαρμπρίζ. Η πρόσβαση στο χώρο αποσκευών είναι εύκολη, ενώ τα 250 λίτρα επαρκούν για τις μεταφορικές ανάγκες μιας οικογένειας. Μάλιστα, στο αυτοκίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας, ο χώρος αποσκευών είναι σε δύο επίπεδα και χωρίζεται από αυτό εδώ το ράφι. Το τρίθυρο Volkswagen App είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας των App. Του χρόνου θα ακολουθήσει η πεντάθυρη έκδοση, ενώ περιμένουμε και μια έκδοση GTI με κινητήρα Turbo, 1000 κυβικών εκατοστών, απόδοσης 100 ύπων. Επίσης, του χρόνου τι άλλο θα δούμε. Το αντίστοιχο μοντέλο σε Skoda, θα λέγεται Skoda Citigo, και επίσης το αντίστοιχο μοντέλο σε Seat.